να συνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Κοραή, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται οι πορείες της ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας από το βροχερό κέντρο της Αθήνας, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ. Αυτό που βλέπετε στο βάθος της εικόνας μας είναι η Ομόνη, είναι η πλατεία Ομονίας, όπου εκεί συγκεντρώνεται το ΠΑΜΕ. Εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Σιδερέας, θα σας πει πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν το ΠΑΜΕ, για άλλη μια φορά μάλλον, θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή συγκέντρωση και πορεία. Υπάρχουν αστυνομικά μέτρα σε όλο το μήκος των κεντρικών αρτηριών του κέντρου της Αθήνας, από το Σύνταγμα Συσταδίου, είναι ο δρόμος που βλέπετε τώρα, που ακόμα δεν έχει κλείσει η κυκλοφορία, τουλάχιστον από το ύψος της πλατείας Κλαφμόνος μέχρι και την πλατεία Συντάγματος, ενώ ακόμα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην κυκλοφορία Πανεπιστημίου, και αυτό για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι να αρχίσει να διεξάγεται η πορεία από το πεδίο του Άρεως, όπου εκεί συγκεντρώνονται οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο σημερινό κλαλητήριο. Θα σας δείξει τώρα ο περατέρ μας την αφίσα της απεργίας. Πολλές από αυτές τις αφίσες έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, αλλά και των προαστίων. Να σας πω βεβαίως ότι δεν αναμένουμε μεγάλη συμμετοχή, και αυτό όχι επειδή δεν είναι επίκαιρα τα μηνύματα της απεργίας, τα οποία δεν είναι άλλα από την αντίθεση των εργαζόμενων στην πολιτική της κυβέρνησης, σχετικά βεβαίως με τις απολύσεις στο δημόσιο, τα χαράτσια και μια σειρά άλλων μέτρων, τα οποία θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, αλλά λόγω της έντονης τροχόπτωσης από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τώρα, όπως βλέπετε, είναι πολύ ποτονική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ακριβώς αυτού του λόγου. Σωτήρη, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι? Έλενα, θα έχουμε μια εικόνα για τη συμμετοχή στη συνέχεια. Στην Ομόνια συγκεντρώνονται τα μέλη του ΠΑΜΕ, σε παιδί του Άρεως, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Εκτιμούμε όμως ότι η συμμετοχή δεν θα είναι μεγάλη λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Θα γυρίσει τώρα η κάμερα, θα σας δείξει πώς έχει η εικόνα στην πλατεία Κοραή. Λίγος κόσμος, οι περισσότεροι από αυτούς αγοράζουν ομπρέλες. Αυτοί που δεν τις προμηθεύτηκαν από νωρίς, τις αγοράζουν εδώ από πλανώδεις πολιτές, όπως βλέπουμε. Στο βάθος τα προπήλαια και κάποια πανό που είναι τοποθετημένα και όχι λόγω της ημέρας, αλλά αρκετές εβδομάδες τώρα, είναι από τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, είναι από εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχουν ένα κιόσκι εκεί στα προπήλαια, όπου δηλώνουν την διαμαρτυρία τους για το γεγονός αυτό. Αναμένουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά από τώρα, αφενός να κλείσει η κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες του κέντρου, εφετέρου να ξεκινήσουν και τα συλλαλητήρια. Θυμίζουμε δύο ξεχωριστά, ένα στην Ομόνια, ένα στο πεδίο του Άρεως. Στη συνέχεια βεβαίως όλοι οι συγκεντρωμένοι, όλοι οι διαδηλωτές θα καταλήξουν στην πλατεία Συντάγματος. Σωτήρη, ποια είναι ουσιαστικά τα αιτήματα για τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει στις απεργιακές κινητοποιήσεις? Τα αιτήματα, Έλενα, δεν είναι άλλα από την αντίθεση στην κρατική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια. Υψηλή φορολογία, τα χαράτσια, η διαθεσιμότητα στο δημόσιο και γενικότερα όλο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, έτσι όπως αυτό εφαρμόζεται και πλήττει τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είναι λόγοι που βγάζουν τα συνδικάτα για ακόμα μια φορά στους δρόμους. Να σου πω ότι είναι η πρώτη 24ωρη απεργία που λαμβάνει η χώρα από το Σεπτέμβριο και μετά. Πριν από το καλοκαίρι, βεβαίως, είχαμε πολλές αντίστοιχες τέτοιες κινητοποιήσεις. Να λέει πάντως παρόλα αυτά όλη το κέντρο, να λέει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, με τις απεργιακές κινητοποιήσεις αυτές. Ναι, έλεγα κατά μία ενέσεια για κάποιες ώρες. Αυτό λοιπόν που θα δείτε τώρα είναι το κιόσκι που σας έλεγα προηγουμένως, ναι, που είχε τοποθετηθεί εκεί από τους εκπαιδευτικούς που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εδώ να το φυλάει, και βλέπετε ότι η δυνατή άνεμη και η βροχή έχουν δημιουργήσει την εικόνα που βλέπετε, έχει αναποδογυρίσει το συγκεκριμένο κιόσκι. Εκτιμώ βεβαίως ότι θα το ξανατοποθετήσουν στη θέση τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στο σημερινό συλλαλητήριο. Να πούμε πάντως ότι στην απεργία που διοργανώνει η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ, συμμετέχουν και οι υπάλληλοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Βεβαίως, Έλληνα, και όχι μόνο αυτοί, οι τραπεζοί υπάλληλοι, οι δικαστικοί υπάλληλοι. Σήμερα να πούμε ότι δεν δουλεύει ο δημόσιος τομέας λόγω αυτής της απεργίας, καθώς και μια σειρά άλλων κλάδων συμμετέχουν στη σημερινή απεργία. Να πούμε ότι... Σωτήρη, πες μας ενδεικτικά μερικούς, αν θέλεις. Αν μπορείς να παραλάβεις, Έλενα. Λέω, αν σου είναι εύκολο, πες μας μερικούς ενδεικτικούς κλάδους οι οποίοι συμμετέχουν για αυτή στη σημερινή 24ωρη απεργία. Αυτοί που συμμετέχουν, Έλενα, είναι οι εργαζόμενοι στις αερομεταφορές. Πολλές πτήσεις είτε έχουν ακυρωθεί είτε έχουν αλλάξει τα δρομολόγια τους. Αναλυτική λίστα υπάρχει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Οι τραπεζοϊπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι δικαστικοί υπάλληλοι, καθώς και πολλά άλλα συνδικάτα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Βλέπετε ότι οι τράπεζες είναι κλειστές εδώ στην πλατεία Κοραή και σε όλη τη χώρα, βέβαια. Υποτονική και κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως σε λίγο θα κλείσουν και οι κεντρικοί δρόμοι. Σωτήρη, έχεις μιλήσει με κόσμο από εκεί τριγύρω. Τι σου λέει, ποια είναι η γνώμη του για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υπαλλήλων? Ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, Έλενα, δεν είναι διαδηλωτές, είναι πολίτες οι οποίοι, οποίοι περιεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας για προσωπικούς λόγους, για την εργασία τους. Αναμένουμε στη συνέχεια να δούμε τα συνδικάτα να προσέχονται, να περνάνε μάλλον από εδώ, από την πλατεία Κοραή, για μέσω του Πανεπιστημίου και του Πταδίου. Να σου πω ότι προηγουμένως είδαμε μια μικρή πορεία από τις καθαρίστες που δουλεύουν στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες ξεκίνησαν από το Υπουργείο Οικονομικών περίπου 50 άτομα. Και με πανό και συνθήματα και με αστυνομική συνοδεία, χωρίς να κλείσει η κίνηση στην Πανεπιστημίου, πέρασαν από εδώ και προκειμένου να φτάσουν στο πεδίο του Άρεως για να συμπληρώσουν τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, καθώς αυτή την ώρα διεξάγεται εκεί στο συλλαλητήριο. Ξέρουμε εάν και αύριο θα συνεχιστεί η απεργία? Όχι, Έλενα, είναι 24ωρη απεργία. Για σήμερα μόνο θα είναι κλειστός. Πολλές εταιρείες αλλά και ο δημόσιος τομέας. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα συλλαλητήρια. Αύριο δουλεύουν όλα κανονικά. Ωραία, Σωτήρη. Πες μας, τι άλλο βλέπεις εκεί αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε κι εμείς στα πλάνα μας. Έχουμε ζωντανή εικόνα από την πλατεία Κοραή όπου και βρίσκεσαι. Πιστεύεις ότι φταίει η βροχή για να με την κατάσταση αυτή, έτσι? Ναι, σίγουρα, Έλενα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι μία από τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς. Πολλά περισσότερα θα έχει να μας πει ο Πέτρος Σιδερέας από την πλατεία Ομονίας, όπου ήδη από τις 10.30 έχει ξεκινήσει το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Ωραία, Σωτήρη. Επανερχόμαστε σε σένα σε λίγα λεπτά. Πάμε όμως να συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στην Ομόνια, που αυτή τη στιγμή έχει το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Μόλις ξεκίνησε η πορεία των υποστηριχτών του ΠΑΜΕ, πάνω από 5 με 6.000 κόσμοι, οι οποίοι άρχισαν να συγκεντρώνονται ήδη από τις 10 με 10.30 το πρωί. Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες από το βήμα που έχει στηθεί στην πλατεία Ομονίας, και ως φυσική εξέλιξη έρχεται τώρα η πορεία με κατεύθυνση την καρδιωμένη διαδρομή που ακολουθούν τις πορείες του ΠΑΜΕ προς την πλατεία Συντάγματος και εν συνεχεία προς τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Επαναλαμβάνω, πάνω από 5 με 6 χιλιάδες κόσμου με υπό ισχυρή βροχόπτωση από το πρωί, ωστόσο όπως συνηθίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ, οι διαδηλωτές δεν δείχνουν να έχουν πτωηθεί από τις καιρικές συνθήκες και έχουν πιάσει έναν αριθμό έτσι που νομίζω ότι αποτελεί το μίνιμουμ του κόσμου που συγκεντρώνουν στις τελευταίες διαδηλώσεις, ένα αριθμό κοντά στις 5 με 6.000 κόσμου, ίσως είναι και λίγο παραπάνω. Πάντως για άλλη μια φορά το ΠΑΜΕ δείχνει ότι στα καλέσματά του ανταποκρίνεται και ότι όταν αυτά υπάρχουν φροντίζει να τα δικαιώνει και να τα υποστηρίζει, σε αντίθεση με την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ, η οποία, όπως έχουμε δει σε πλήθος τελευταίων συγκεντρώσεών της, δεν παρουσιάζει μια όχι σημαντική ούτε καν σοβαρή, αν θέλεις, συμμετοχικότητα. Έχουμε δει συγκεντρώσεις της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ που στείνουν τις πλατφόρμες και τις μικροφωνικές τους εγκαταστάσεις και δεν έρχονται ούτε οι ίδιοι άνθρωποι που τις έστησαν στη συγκέντρωση. Βεβαίως όσον αφορά την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ, ο Σωτήρης Σκουλούδης έχει καλύτερη
εικόνα βρίσκεται εκεί αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς βρισκόμαστε στην πλατεία Ομονίας. Από εκεί είναι και η εικόνα την οποία σας στέλνουμε και βλέπετε μπροστά στους δέκτες όταν περνάνε οι διαδηλωτές οι οποίοι κατευθύνονται προς την πλατεία του Ταλμού. Πάντως σίγουρα το συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ δεν έχει καθόλου συμμετοχή προς το παρόν. Βέβαια μπορεί να φταίνε και οι καιρικές συνθήκες, αν και στην προκειμένη φαίνεται πως δεν του σταματάει ούτε η βροχή, Πέτρο. Ναι, όπως σου έλεγα, είναι μια συνηθισμένη εικόνα αυτή δυστυχώς για την ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ. Πολλές φορές νομίζω και ο Σωτήρης Κουλούτης μπορεί να στο επιβεβαιώσει αυτό. Τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον παρουσιάζει αυτή τη θλιβερή εικόνα στην πλειοψηφία των συγκεντρώσεών της. Η βροχή είναι ένας παράγοντας ανασταλτικός, προφανώς και είναι, δεν θα μπορούσαμε να το αρνηθούμε αυτό. Ωστόσο, βροχή υπάρχει και για τους διαδηλωτές που βλέπετε μπροστά μας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι όμως έχουν κατέβει να διαδηλώσουν υποστηρίζοντας το κάλεσμα που απίθυνε το πάμε. Τώρα το γιατί η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ δεν έχουν συμμετοχικότητα στις συγκεντρώσεις της, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ο κόσμος έχει χάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πίστη του τόσο στην ΓΕΣΕΕ όσο και στην ΑΔΕΔΗ με όλες αυτές τις απίστευτες ιστορίες που έχουν γίνει γνωστές κατά καιρούς. Επομένως αντιμετωπίζεται με μια επιφυλακτικότητα, για να το θέσω κομψά πλέον, οι συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Γι' αυτό νομίζω έτσι μια πρώτη ανάγνωση δεν συγκεντρώνεται πάρα πολύ κόσμο. Ίσως δεν έχουν μαζευτεί ακόμα, θα περιμένουμε να δούμε. Πάντως διαβάσαμε ότι στη συγκέντρωση έδωσαν, ας το λέγαμε έτσι, του πάμε τη συγκέντρωση, αυτή που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή, ότι έδωσαν δυναμικό παρόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, αλλά και η κυρία Παπαρίγα. Ναι, πράγματι, βρέθηκαν και οι δύο εδώ. Άλλωστε, ο Γενικός Γραμματέας ή η Γενική Γραμματέας μέχρι πριν κάποιο διάστημα πάντα ήθιστε να δίνουν το παρόν στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. Εκτός αυτών, φυσικά, ανέβηκαν στο βήμα και μίλησαν και αρκετά μέλη συνδικάτων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Κράτησε αυτή τη διαδικασία περίπου μία με μία μισή ώρα, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 για να συνεχίσει πλέον η πορεία με κατεύθυνση δηλαδή στην τάγμα. Ουσιαστικά το κεντρικό σύνθημα του ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή ποιο είναι, για ποιο λόγο, το κύριο του αίτημα ποιο είναι για τη διαδήλωση? Τα κύρια αιτήματα του ΠΑΜΕ είναι τα ίδια και σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας πολιτικός χώρος που αν τι άλλο οφείλει κανείς να τον αγνωρίσει, τη σταθερότητα και τη στιβαρότητα των απόψεών του. Φυσικά έχουν να κάνουν με τις πολιτικές και οικονομικές κυρίως εξελίξεις, με σαφή αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα και με κύρια και σταθερά αιτήματα να πληρώσουν για την κρίση αυτή οι οποίοι την δημιούργησαν και όχι ο λαός και οι εργάτες. Πέτρο, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πολύ χαμηλά στην οδό Σταδίου προς την πλατεία Ομονίας, περίπου στα 100 μέτρα από την πλατεία Ομονίας, και τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κινούμαστε και εμείς με κατεύθυνση την πλατεία του Πράγματος, ακολουθώντας τον όδο διαδηλωτών. Ο κόσμος πάντως είναι πραγματικά αρκετός. Ενθαρρυντικές, θα το λέγαμε, είναι εικόνες σε σύγκριση με το συλλαλητήριο στην πλατεία Κοραή. Βλέπουμε και ζωντανή εικόνα, ακούμε και ήχο. Περνάμε λίγο στο Σωτήρη το Σκουλούδι και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι σε σένα να μας πεις οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Σωτήρη, καλημέρα και πάλι. Ναι, Έλενα, η εικόνα που έχω και εγώ είναι η ίδια με αυτή που είχε ο Πέτρος. Βρίσκομαι και εγώ στην πλατεία Κλαθμόνος. Βλέπουμε τα οχήματα της αστυνομίας αλλά και του ΠΑΜΕ να προείστανται της πορείας. Ακούμε και τα συνθήματα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ζούμε να περνάμε από εδώ, από το σημείο. Ουσιαστικά έχουμε την ίδια εικόνα με τον Πέτρο στο Σιδερέ. Ξεκίνησε νωρίς η πορεία. Συνήθως θα σας πω, Έλενα, το ξέρει καλά και ο Πέτρος Σιδερέ αυτό. Η συγκεντρωπή του ΠΑΜΕ στέκονται στην Ομόνη, βρίσκονται στην Ομόνη για το συλλαλητήριο τους για τουλάχιστον μία ώρα. Τώρα δεν έγινε αυτό. Λόγω βεβαίως των καιρικών συνθήκων,
βλέπουμε λοιπόν να περνούν εδώ, ακούμε και τα συνθήματά τους. Θα παραμείνουμε καθώς μετά από κάποια ώρα θα περάσω από εδώ και συγκεντρωμένες και στο ΔΕΔΗ. Έχουν αρχίσει να αυξάνονται, ας το λέγαμε έτσι, συμμετέχοντες στη ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Είναι στο πεδίο του Άρεσ, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς και από αυτές τις εικόνες του. Και επόμενη μας σύνδεση θα πούμε. Ωραία, Σωτήρη, λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Σιδερέα και ερχόμαστε σε σένα σε λίγα λεπτά. Πέτρο, ήρθαμε σε σένα και πάλι, καλημέρα. Φτάνετε προς το Σωτήρη Σκουλούδη σιγά-σιγά. Ναι, κατευθυνόμαστε σιγά-σιγά προς την πλατεία Συντάγματος. Η πορεία φυσικά κάνει και τις καθιερωμένες μικρές παύσεις που κάνουν όλα τα λόγω. Πρόκειται για πορείες προκειμένου να συνταχθούν και να πυκνώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να είναι έτσι πιο ελέγξιμη, εάν θέλεις, η πορεία, αλλά και να δείχνει πιο μαζική. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το ΠΑΜΕ πάντα φροντίζει και με το παραπάνω για την περιφρούρηση των χωριών του. Φυσικά, σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο χαλαρά. Δεν βλέπω, τουλάχιστον από τη μέση και πίσω της πορείας, ομάδες περιφρούρησης. Είναι οι συνθήκες που μάλλον σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ έτσι φιλόξενες, αν θέλεις, οι συνθήκες για την εξαγωγή σήμερα των κινητοποίησεων. Επομένως, γενικότερα νομίζω ότι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Πάρα πολλές ομπρέλες, φυσικά, όπως βλέπετε και στην εικόνα, είναι αδύνατο να κατέβει κάποιος σήμερα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλα, καθώς υπάρχει μια αρκετά σταθερή και ισχυρή βροχόπτωση από τις πρωινές ήδη ώρες, η οποία συνεχίζεται και μέχρι αυτή τη στιγμή χωρίς διακοπή. Γεγονός ωστόσο που, όπως είπαμε, δεν δείχνει να έχει το ίση τους ανθρώπους που πάμε, οι οποίοι με μια συμμετοχή που ξεπερνά τις 5-6.000 κόσμου βρίσκεται σήμερα στο κέντρο της πόλης, συμμετέχοντας στις απεργιακές κινητοποίησεις, δίνοντας το παρόν όσο πιο δυναμικά έτσι μπορούσαν οι άνθρωποι που πάμε. Βρίσκονται στον δρόμο, στην οδό Σταδίου. Τώρα η κεφαλή της πορείας περνάει από την πλατεία Κλαθμόνος, μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας, και απομένουν μερικές, λίγες μάλλον εκατοντάδες μέτρα, μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου και θα στρίψουν αριστερά, φτάνοντας στο κάτω μέρος της πλατείας, είτε από την Όθωνος, είτε από την Βασιλέως Γεωργίου, προκειμένου να βγουν στην από πάνω πλευρά, να βγουν δηλαδή στην λεωφόρο Αμαλίας, και χωρίς να κάνουν στάση, κάποια στάση εκεί μπροστά από το κοινοβούλιο, όπως συνηθίζουν οι πορείες που πάμε, υπενθυμίζω ότι πραγματοποιούν την πορεία τους χωρίς καμία στάση, δηλαδή Συντάγματος, και αποχωρούν. Επομένως, νομίζω πόσο μάλλον λόγω των καιρικών συνθήκων σήμερα, όπως θα έχουμε την ίδια εξέλιξη, δηλαδή η πορεία που πάμε θα κάνει απλώς ένα πέρασμα από το Σύνταγμα, ίσως παραμείνει εκεί για λίγα λεπτά και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν φυσικά συγκροτημένα. Να φανταστούμε ότι ισχύουν από τώρα οι κυκλοφοριακές αλλαγές, γενικώς οι ρυθμοί στην κυκλοφορία, έτσι. Δεν θα άκουσα. Λέω, αρχίσανε, λέω, από τώρα να ισχύουν και οι κυκλοφοριακές αλλαγές. Ναι. Φυσικά βρίσκονται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Περισσότεροι ουσιαστικά δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος είναι αυτή τη στιγμή κλειστή. Μετά βεβαίως σας μπορώ να πω ότι κλειστή φυσικά είναι η Σταδίου, στην οποία βρίσκεται η πορεία αυτήν τη στιγμή. Δεν έχω εικόνα για ό,τι συμβαίνει στη Λεωφόρα Αμαλίας και στην Βασιλής Σοφίας, αν παραμένουν ανοιχτές ή αν έχουν κλείσει προκειμένου να διασχοληθούν οι διαδηλωτές. Αυτό μένει να το δούμε, το ξέρουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Άλλωστε θα φτάσει και η πορεία στην πλατεία Συντάγματος, θα κλείσει ούτως ή άλλως και εκεί η δρόμη. Οπότε, Πέτρο, εσύ ακολουθείς τους διαδηλωτές από το ΠΑΜΕ. Παραμένεις εκεί μαζί τους, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Να περάσουμε και λίγο στο Σωτήρι του Σκουλούδη και ερχόμαστε πάλι.
Έπεσε λίγο η γραμμή, λοιπόν, μέχρι να ξαναέχουμε τους δύο δημοσιογράφους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, μας μεταδίδουν αυτή τη στιγμή όλο το απεργιακό από το κέντρο της Αθήνας όπου και βρίσκονται, υπό πραγματικά δύσκολες συνθήκες, όπως είδατε και εσείς στις εικόνες σας, βρέχει, ο κόσμος κυκλοφορεί με ομπρέλες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε και πάλι από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ας συνδεθούμε με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ. Πέτρο, και πάλι καλημέρα. Πλησιάζει η κεφαλή της πορείας πλέον προς την πλατεία Συντάγματος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ήδη πρώτη δημοσίευση και να εγγραφεί από την Βασιλέως Γεώργη και τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκεί επί της μικρής αυτής. Επί του μικρού αυτού δρόμου, με συνθήματα, με πολύ έτσι χαλαρό και αργό βήμα. Η διαδήλωση συνεχίζεται φυσικά, ως συνήθως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που πάμε, σε πολύ ήρεμο και ειρηνικό κλίμα, ενώ να πω επίσης ότι δεν έχω παρατηρήσει έτσι ιδιαίτερη αστυνομική παρουσία σήμερα, ιδιαίτερα εκτεταμένη αστυνομική παρουσία. Φυσικά και υπάρχουν αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας για τις έκτακτες αυτές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα. Ωστόσο, νομίζω ότι και στην Σταδίου και πάνω στην Σταδίου δεν παρατηρώ αστυνομική παρουσία. Πιθανότατα όσοι αστυνομικοί υπάρχουν βρίσκονται στα γύρω στενά και επιτηρούν και παρατηρούν διακριτικά την συγκεκριμένη διαδήλωση. Να ενημερώσουμε πάντως πως επίσης το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί αυτή την ώρα διαδηλώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, και στην Πάτρα και στην Κρήτη. Υπάρχει, παρατηρείς μεγαλύτερη αύξηση, βλέπεις δηλαδή από τα γύρω στενά να μπαίνει και άλλος κόσμος στη διαδήλωση? Όχι, όχι, αυτό της πορείας του ΠΑΜΕ δεν συμβαίνει ποτέ. Όσοι συμμετέχουν έρχονται πάντα συγκροτημένα, φροντίζουν να βρίσκονται εδώ πριν, αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει η διαδήλωση. Άλλωστε, ήθιστε οι συγκεντρώσεις που πάμε στην πλατεία Ομονίας να διαρκούν τουλάχιστον μία ώρα μέχρι να ξεκινήσει η πορεία. Κατά τη διάρκεια της ώρας αυτής έχουμε τις ομιλίες.
ομιλίες των διαφόρων μελών του ΠΑΜΕ, οι οποίοι ανεβαίνουν στο βήμα και παίρνουν τον λόγο, όπως είπαμε, γιατί περίπου μία ώρα διαδικασία. Επομένως, φροντίζει η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών που θέλουν να συμμετάσχουν να βρίσκονται τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα εκεί, προκειμένου να δώσουν το παρόν, να δώσουν μια συγκροτημένη και μαζική εικόνα και φυσικά να λειτουργούν και στα πλαίσια αυτά της περιφρούρης, τα οποία προσπαθούν πάντα να λειτουργούν όπως σου είπα νωρίτερα. Επομένως, για να καταλήξω, δεν συνηθίζεται να προστίθεται στην πορεία νέοι διαδηλωτές από παρακείμενα στενά, όπως συμβαίνει πάντως σε αρκετές άλλες περιπτώσεις της εποχής. Στους πόσους υπολογίζουμε περίπου αυτή τη στιγμή τους διαδηλωτές? Σε πόσους περίπου υπολογίζουμε τους διαδηλωτές αυτή τη στιγμή? Είναι περίπου 5-6.000 κόσμος κάπου εκεί. Τόσος ήταν ο κόσμος ο οποίος έφυγε από την πλατεία Εντονίας. Αυτό το αριθμό σημαίνεται και αυτή τη στιγμή σε λίγα λεπτά που θα βρίσκονται όλοι στους γύρω δρόμους της πλατείας Συντάγματος. Θα είναι πολύ πιο εύκολο κανείς να υπολογίσει και με το μάτι από ότι είναι στην Οδό Σπαθίου, που δεν μπορείς να πεις στην πλήρη τους έκταση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις οπτική επαφή και με την κεφαλή αλλά και με την ουρά της πορείας. Τώρα πάντως ήδη η κεφαλή βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος. Θέλει να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούν πλέον, αν θα βρίσκουν πέρα από το τηλεοπτικό ή αν θα συνεχίσουν. Πέτρο, ποιο είναι το σύνθημα που φωνάζουν αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές? Ακούμε ένα σύνθημα που φωνάζουν. Τώρα συγκεκριμένα αυτό που φώναξαν δεν το άκουσα γιατί μιλούσα εκείνη την ώρα. Αυτό που φωνάζουν εδώ και ώρα είναι το σύνθημα που σου έλεγα νωρίτερα για την χρήση την οποία οι διαδηλωτές που πάμε θεωρούν ότι πρέπει να πληρώσει, όπως είναι αυτό το λεξί, η πλουτοκρατία και όχι κεφάλαιο σε αυτό το κόσμο. Αν θέλει πάντως όλα. Πάντως δεν έχει προκληθεί κάποιο επεισόδιο. Όχι, επεισόδιο δεν προκλήθηκε. Δεν είναι η νοοτροπία του ΠΑΜΕ όσον αφορά τις συγκεντρώσεις. Είναι μακριά από αυτές τις τακτικές. Είτε συμφωνείται με το ΠΑΜΕ είτε δεν συμφωνεί. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένας χώρος, ένας πολιτικός χώρος, ο οποίος έχει πολύ, πολύ συγκεκριμένες προσεγγίσεις επί των πραγμάτων και επί των διαδηλώσεων, τις οποίες ακολουθεί και τηρεί πιστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η περιφρούρηση, που σου έλεγα νωρίτερα, είναι το νούμερο ένα μέτρο το οποίο παίρνουν οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά τους blog, γιατί είναι πολλές φορές που συμμετέχει και το ΠΑΜΕ σε γενικότερες κινητοποιήσεις, όπως σήμερα, που είναι μια πανεργατική κινητοποίηση, ωστόσο άλλες φορές έχουμε δει πολύ μαζικότερες τέτοιου τύπου κινητοποίησεις, τις οποίες έχουν συμβεί και έκτροπα και επεισόδια, χωρίς το ΠΑΜΕ να έχει πάντως κάποια συμμετοχή. Και σε εκείνες τις περιπτώσεις, όταν μυρίζει η ατμόσφαιρα μπαρούτης, οι συγκεντρώσεις που είναι μαζεμένες πολλές χιλιάδες κόσμοι πλην του διαδηλωτών, το ΠΑΜΕ τότε είναι που το ΠΑΜΕ περιφρουρεί ακόμα πιο αυστηρά τις συγκεντρώσεις του και τις πορείες, προκειμένου να μπορέσει να κρατηθεί όπως θέλουν οι ίδιοι έξω από αυτά τα γεγονότα. Πάντως, Πέτρο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και εμείς και οι τηλεθεατές στα πλάνα μας την κεφαλή του ΠΑΜΕ, η οποία μπήκε στην Συντάγματος. Ναι, πράγματι είναι αυτή η καθιερωμένη διαδρομή για την οποία σου μίλαγα νωρίτερα. Τώρα θα ανέβει κατά πάσα πιθανότητα στην πάνω πλευρά της πλατείας. Εκτός και αν αποχωρήσουμε από τη Φιλελλήνα, μένει να δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή από την κεφαλή της πορείας. Εγώ βρίσκομαι για να καταλάβεις τη συμβολή των οδών Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας και τώρα προσπαθώ να δω αν το πανό που βρίσκεται στο μέτωπο της πορείας συνεχίζει ευθεία στην Φιλελλήνα. Και από ό,τι βλέπω, μάλλον αυτό γίνεται. Επομένως, από ό,τι όλα δείχνουν, όπως είπα και νωρίτερα, μάλλον θα έχουμε απλώς ένα σύντομο πέρασμα του ΠΑΜΕ από την πλατεία. Άλλωστε, για το ΠΑΜΕ δεν είναι
αφού είχε καταλάβει εγώ τουλάχιστον καλύπτοντας αρκετές κινητοποίησεις τα τελευταία χρόνια και το πάμε, δεν είναι από σκοπός η παραγωγή για όσους δραπώνες όλοι οι Ολυμπιακοί. Πάμε περισσότερο βαρύτητα δίνουμε στη συγκέντρωση του στην πλατεία Ομονίας και στις συζητήσεις και στις κουβέντες που γίνονται εκεί, και αυτό φροντίζουμε από τις αρκετά νωρίτερα, και στη συνέχεια το κύριο μέλημά τους είναι να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη και όσο το δυνατόν μια βασικότερη πορεία η οποία θα περάσει με την πλατεία του πράγματος και αρκετά σύντομα, στο συντομότερο δυνατόν συνήθως, θα προχωρήσει και θα απεμπλακεί προκειμένου να μην έχει εκουσίως ή απουσίως συμμετοχή σε οποιαδήποτε πιθανώς επεισόδια τα οποία δεν εγκρίνει η τακτική αν θέλεις και οι αρχές διαφορετικών. Βλέπουμε πάντως, Πέτρο, τον κόσμο με ομπρέλες, με σημαίες, με πανό, δεν του σταματάει τίποτα πραγματικά και φαίνεται σαν να έχει βγει λίγος ήλιος, φαίνεται τουλάχιστον από εμάς εδώ. Ναι, δείχνει λίγο έτσι να ανοίγει ο ουρανός, δεν είναι ήλιο, δεν βλέπουμε ακόμα, έτσι λίγο φως παραπάνω βλέπουμε. Εντάξει, μένει να το δούμε αυτό, αλλά νομίζω ούτως ή άλλως ότι μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός, αν σκοπεύει να βελτιωθεί σήμερα, θα έχει τελειώσει η κινητοποίηση. Που πάμε, πάντως αυτό που λες έχεις δίκιο, δεν πτωήθηκαν οι διαδηλωτές από τη συγκεκριμένη καιρική εξέλιξη, το έχουν δείξει και άλλες φορές. Λοιπόν, είναι αρκετές οι φορές που έχουμε καλύψει πορείες του ΠΑΜΗ, οι οποίες συνέβησαν και πραγματοποιήθηκαν υπό πραγματικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Επομένως, εξ αρχής δεν νομίζω ότι υπήρχε και κανείς σήμερα που πίστευε ότι θα αποτελέσει σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα ο κακός καιρός σήμερα στη διαδήλωση του ΠΑΜΗ. Και η ΚΕΔΔΗ, ναι, εκεί ίσως παίζει περισσότερο ρόλο ο καιρός, αν και επαναλαμβάνω και είμαι υποχρεωμένος να το πω ότι στις τελευταίες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα ουσιαστικά. Ορίστε. Λέω, όπως λες και εσύ, πρέπει και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Ναι. Παρακολουθούμε και εμείς. Δεν έχω και εικόνα, δεν ξέρω τι έγινε τελικά με την συγκεκριμένη πορεία. Τώρα αμέσως, Πέτρο, περνάμε για λίγα λεπτά στο Σωτήρη Σκουλούδη και επανερχόμαστε να μας πεις οτιδήποτε νεότερο. Σωτήρη. Ναι, να σου πω, έλεγα ότι δεν αποκλείται η σημερινή 24ωρη απεργία να μετατραπεί ουσιαστικά σε συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, και το λέω αυτό καθώς μέχρι πριν από λίγη ώρα και μισή ώρα μετά την προκαθορισμένη ώρα συγκέντρωση στο πεδίο 2 του Άρεως, οι συγκεντρωμένοι εκεί ανέρχονται σε λίγες δεκάδες πολιτών. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και τα λεγόμενα του Πέτρου Σιδερέα που έλεγε προηγουμένως ότι είναι πολύ μικρή έως και θλιβερή η συμμετοχή των συνδικάτων στις απεργίες τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Και βλέπω όμως ότι δεν σημαίνει ότι για το ΠΑΜΗ η συμμετοχή είναι αρκετά μαζική. Ο Πέτρος ο Σιδερέας τους υπολογίζει σε περισσότερους από 6.000 διαδηλωτές. Βρίσκονται οι κεφαλήνες στο Σύνταγμα, η ουρά της πορείας βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα μετά την Ομόνοια. Διαρκώς ακούμε συνθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους κινδύνους που ελοχεύουν και βεβαίως είναι υπακτή της κοινωνικής ασφάλισης, των μισθών, των συντάξεων. Είναι μπλόκα από διάφορες οργανώσεις της πνευμών της Αθήνας. Έλενα, πριν πέρασε από τη Νέα Σμύρνη, από τον Βίρονα, δηλαδή συνδικάτα όχι μόνο εργαζομένων, αλλά και από διάφορες γειτονιές. Πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και έχουν κατέβει να συμμετέχουν στη σημερινή συγκέντρωση με αρκετή επιτυχία, μάλιστα, καθώς είναι, όπως είπαμε, μαζική η συμμετοχή τους. Να σου πω ότι βλέπω την ουρά της πορείας, η οποία είναι μέχρι την Ομόνοια, οπότε αυτή τη στιγμή καλύπτεται ολόκληρη λεωφόρο σταδίου από τους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ. Με μεγάλη περιέργεια, αν μου επιτρέψει τον όρο, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά εικόνα των συγκεντρωμένων ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Πολύ γρήγορα να πούμε τα βασικά συνθήματα έτσι όπως θα διαβάζουμε από τα πλακάτ που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σημεία της Αθήνας. ΓΕΣΕ, ΑΔΔ, Γενική Απεργία, μας θέλουν γονατισμένους, χωρίς δουλειά, χωρίς σύνταξη, χωρίς σχολεία, χωρίς ασφάλιση, χωρίς περίθαλψη, χωρίς αντίδραση. Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε, είναι τα κεντρικά συνθήματα του σημερινού συλλαλητηρίου. Σωτήρη, εσύ παραμένεις ακόμα στο σημείο που βρισκόσουν πριν, στην πλατεία Κοραή. Ακριβώς. Ακριβώς από εδώ είναι και η εικόνα η οποία σας μεταδίδουμε.
δηλαδή από το μέσο προς το τέρμα της πορείας. Έχετε δηλαδή εικόνα και από το προσινό μέρος, δηλαδή Συντάγματος, και από την πλατεία δηλαδή Κλασμόνος όπου βρισκόμαστε εμείς. Να σου πω επίσης ότι είναι σημαντική συμμετοχή νεαρών στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά να σου πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά χαμηλός, όπως συμβαίνει συνήθως στις συλλαλητήριες του ΠΑΜΕ. Τώρα περνούν από μπροστά μας οι εργαζόμενοι στο Δαφνί και στο Δρομοκαΐκιο με το σύνθημα που γράφουν στο πανό: όχι στη διάλυση της ψυχικής υγείας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Είναι το σύνθημα. Να πούμε ότι βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες σε κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι στη ψυχική υγεία. Αυτό που ζητούν εκτός από τα προφανή, δηλαδή όχι τις περικοπές, αλλά και την απόλυτη θέσεων εργασίας, είναι σημαντικό αυτό, την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στην περίθαλψη των ασθενών. Καθώς όπως επισημαίνουν, αυτό είναι κάτι στο οποίο υστερεί η χώρα μας, δεν δίνεται η περίθαλψη που πρέπει και η θεραπεία στους πάσχοντες από ψυχικά νοσήματα. Και αυτό που ζητούν λοιπόν είναι η αναβάθμιση του συγκεκριμένου κλάδου, η αναβάθμιση μάλλον των συγκεκριμένων υποδομών. Ακριβώς από πίσω ακολουθεί το Σωματείο Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό με το σύνθημα «Τρομοκρατούν για να αποταχθούμε, με οργάνωση και αγώνα να αντεπιτεθούμε». Είναι το σύνθημα των εργαζόμενων. Από πίσω τους ακριβώς το Συνδικάτο Εργατο Υπαλλήλων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής με το σύνθημα «Σπάσε το φόβο και την υποταγή, αγώνα για την ανατροπή». Αυτό είναι το κλίμα περίπου, Έλενα, των συνθημάτων και των συνθημάτων που ακούμε, αλλά και αυτά που αναγράφονται στα πολλά πανό που χρησιμοποιεί σήμερα το ΠΑΜΕ στο συλλαλητήριό του. Και την κεφαλή, βέβαια αυτή τη στιγμή περνάει όλο το σώμα της διαδήλωσης από τη Βουλή. Το βλέπετε και εσείς από τις οθόνες των υπολογιστών σας ή από οποιαδήποτε συσκευή μας παρακολουθείτε. Σωτήρη, λοιπόν... Αυτό που θα παρατήρησε, Έλενα, από την εικόνα, είναι ότι δεν βλέπεις πια τόσες πολλές ομπρέλες, και αυτό γιατί πριν από λίγα λεπτά σταμάτησε η βροχή και μάλιστα το φως του ηλίου. Δεν γνωρίζουμε αν θα βρέξει στη συνέχεια. Πάντως οι συνθήκες γίνονται καλύτερες όσο περνάει η ώρα για την εξαγωγή του συλλαλητηρίου. Να δούμε αν θα έχει τώρα συμμετοχή και η Γεσαία Δεδί που βγήκε ο ήλιος, Σωτήρη. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, Έλενα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη, επανερχόμαστε σε σένα. Πάμε στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο, κλείσανε οι ομπρέλες, φαίνεται. Κλείσανε, ναι, έχει σταματήσει εδώ και περίπου 4-5 λεπτά. Σταμάτησε τελείως η βροχόπτωση που κράτησε τουλάχιστον 2-3 ώρες και είχε τις όποιες επιπτώσεις είχε τέλος πάντων στη συμμετοχικότητα των σημερινών συλλαλητηρίων. Τα πράγματα κατά τα άλλα συνεχίζουν να κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Η μεγάλη πορεία του ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά κυκλώσει την πλατεία Συντάγματος, βρίσκεται δηλαδή τόσο επί της οδού Ερμού αλλά και επί της οδού Συντάγματος, αλλά και επί της Όθωνος και επί της Λεωφόρου Αμαλίας. Έχει σχηματίσει δηλαδή ουσιαστικά ένα τετράγωνο, έτσι αν θέλεις, έχει περικυκλώσει την πλατεία Συντάγματος και από όσο μπορώ να δω, κρίνοντας από το που έχουν στραμμένο το μέτωπό τους οι άνθρωποι που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Αμαλίας, κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθούν και πάλι προς τα πίσω, δηλαδή προς τα προφύλλα και όχι προς τις στήλες του Ολυμπιού διός, όπως κάνουν συνήθως. Μένει να διαπιστώσουμε αυτό. Τώρα και εμείς προσεγγίζουμε προς την Αμαλίας, όπως βλέπετε και από τα πλάνα μας. Οι διαδηλωτές που βρίσκονται εκεί έχουν στραμμένο το πρόσωπό τους προς την πλατεία Αμμονίας, προς την Πανεπιστημίου. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα και πλην απροόπτου προς τα εκεί θα κινηθούν κιόλας τελικά. Κλείσαμε και με το Σωτήρη το Σκουλούδι, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία Κοραή και μας επιβεβαίωσε ότι όντως είναι πολύ χαμηλή η συμμετοχικότητα των συνδικάτων της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ ακόμα μέχρι και τώρα. Αναμένουμε να δούμε μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Να αλλάξουν δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα, μακάρι. Δεν υπάρχει λόγος νομίζω
να επαναλάβω όσα είπα νωρίτερα σχετικά με την συμμετοχικότητα της δηλαδητήριας της ΚΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ και δεν νομίζω ότι προκαλεί και σε κάποιον ο οποίος παρακολουθεί τακτικά τις απεριακές κινητοποίησεις και της ΚΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ την οποιαδήποτε έκπληξη σημερινή μικρή συμμετοχικότητα, πόσο μάλλον όταν δεν βοήθησε σε αυτήν ούτε ο καιρός με την ισχυρή βροχόπτωση. Από το πρωί άκουσα το Σωτήρι να λέει νωρίτερα ότι ουσιαστικά τα σημερινά συλλαλητήρια έχουν μετατραπεί σε μια συγκέντρωση και πορεία του ΠΑΜΕ. Έτσι είναι τα πράγματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς οι μόνοι διαδηλωτές του οποίου μπορεί να δει κάποιο το κέντρο της πόλης επιστησίας σήμερα είναι αυτοί, δεν είναι κάποιος, κάποιος άλλος. Άκουσα το Σωτήρι να λέει ότι θα έχουν δεκάδες. Είδαμε ένα κομμάτι από το σώμα της πορείας σταματημένο αριστερά, όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον της Βουλής. Πάμε! Όλοι οι διαδηλωτές αυτή τη στιγμή βρίσκονται συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, τις αρχές δηλαδή της οδού Πανεπιστημίου, το βανάκι του ΠΑΜΕ βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους στα φανάρια της Πανεπιστημίου με, με την Αμαλίας και περιμένουν να συμπυκνωθούν αρκετά τους ώστε να ξεκινήσουν την κίνησή τους προς τα προπύλαια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Αμαλία. Κάτω! 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 Μέχρι την οδό συντάξεως των δρόμων της Αμαλίας. Πέτρο, θα σε παρακαλούσα λίγο, επειδή ακούγονται πάρα πολύ δυνατά τα συνθήματα και εμείς εδώ στο στούντιο δεν σε ακούμε τόσο πολύ καλά, μα ήταν εύκολο να μιλάς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό για να μπορούμε να σε καταλαβαίνουμε καλύτερα και εμείς και ο κόσμος. Εντύπωση πάντως προκαλεί σήμερα το γεγονός ότι δεν διακρίνω αν μου επιτρέπουν ιδιαίτερα έτσι μαχητικό πνεύμα να το θέσω στον δηλωτή. Υπάρχει το πανάκι μπροστά στο οποίο ασταμάτητα τα συνθήματα. Ωστόσο, όπως μπορείτε πιθανότατα να ακούσετε και από τον ήχο μας, δεν είναι τόσο δυναμικό το παρόν. Ακριβώς και να δικαιολογήσει η παρουσία 6-7 χιλιάδων ανθρώπων. Βέβαια, εντάξει, αυτά είναι όλα μικρές λεπτομέρειες. Δεν προσπαθώ να παίξω τον κριτή το πάντων. Προσπαθώ απλώς να σας μεταφέρω όσο το δυνατόν ακριβέστερα, μαζί σε συνδυασμό φυσικά με την εικόνα που σας στέλνουμε, το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη διαδήλωση. Βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό. Μπορεί να μην φωνάζουν τόσο δυνατά. Παρ' όλα αυτά, παρευρίσκονται στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Όπως είπες και εσύ, πολλοίς κόσμος γύρω στους 6.000 είναι μαζεμένος αυτή τη στιγμή. Πέτρο, να πάμε λίγο στο Σωτήρι και επιστρέφουμε σε σένα. Σωτήρι, μας ακούς φαντάζομαι. Πέτρο, και πάλι σε σένα λοιπόν. Έχει ξεκινήσει πλέον η κίνηση των διαδηλωτών που πάμε προς τα προφύλαια. Όπως σου είπα και νωρίτερα, η στάση που έκαναν στην Αγία Συνάγωνα δεν πήρε σε πάνω από 5 με 10 λεπτά και αυτό για συγκεκριμένο λόγο προκειμένου να συμπληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι διαδηλωτές και μαζικά και οργανωμένα όπως συνηθίζουν να κάνουν να κινηθούν από κοινού προς τα προφύλαια, όπου και κατά πάσα πιθανότητα η άποψή τους εκεί θα σημαίνει και τη λήξη της σημερινής κινητοποίησης, με το ΠΑΜΕ να στιγματίζει εντός εισαγωγικών άλλη μια ημέρα συλλαλητηρίων εν τη απουσία της ΚΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ωραία, Πέτρο, λοιπόν, περνάμε λίγο στο Σωτήρι και επανερχόμαστε. Σωτήρι. Σωτήρι, είμαστε εδώ και πάλι, μας ακούς? Ναι. Σωτήρη, λοιπόν, είμαστε μαζί σου και πάλι. Πες μας
αυτή τη στιγμή, τι βλέπεις, ποιο είναι το κλίμα λοιπόν, που επικρατεί. Στην πλατεία Κλασμόνος βλέπουμε τους τελευταίους από τους συγκεντρωμένους του ΠΑΜΕ. Ο αριθμός που δίνει και η ελληνική αστυνομία ταυτίζεται με τον αριθμό που έδωσε και ο Πέτρος. 5.000 περίπου είναι οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, ίσως και λίγο περισσότεροι. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι συγκεντρωμένοι στο μουσείο 500 διαδηλωτές και άλλοι 500 στο Πολυτεχνείο και 100 περίπου άτομα στο πεδίο του Άρεως. Άρα λίγο ή περισσότεροι από 1.000 είναι οι διαδηλωτές στο πεδίο του Άρεως, στο μουσείο και στο Πολυτεχνείο, στους οποίους αναμένουμε να δούμε αργότερα να περνούν από εδώ, να πραγματοποιούν πορεία και να έρχονται προς το Σύνταγμα. Να σου πω ότι συνήθως στο μουσείο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Πολυτεχνείο συγκεντρώνονται διάφοροι φορείς, διάφορες κοινωνικές ομάδες, καθώς και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, στους οποίους, όπως είπαμε, αναμένουμε να τους δούμε στη συνέχεια να πραγματοποιούν τη δική τους ξεχωριστή πορεία. Έχουμε κανένα νέο, Σωτήριο, όσον αφορά την αύξηση της συμμετοχικότητας στη ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔΗ? Να αυξηθεί τη συμμετοχικότητα, είπες, Έλενα, αν σ' άκουσα καλά. Ναι, λέω, μήπως υπάρχει η αύξηση της συμμετοχικότητας από τα συνδικάτα της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ? Δεν ξεπερνούν τα 100 άτομα αυτή τη στιγμή οι συμμετέχοντες στα συνδικάτα αυτά που ανέφερε στο πεδίο του Άρεως, όμως είναι περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές που βρίσκονται στο μουσείο και στο Πολυτεχνείο. Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδηλωτές που συγκεντρώνονται εκεί ανήκουν σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, σε φορείς, καθώς και σε οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πάντως οι ομπρέλες έκλεισαν, Σωτήρη, φαίνεται πως τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα τώρα για τους διαδηλωτές, αν και οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ φαίνεται πως δεν το έβαλαν κάτω. Ακριβώς, Έλενα, φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου. Είχαν αρκετά σημαντική συμμετοχή οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και σε αυτή τη διαδήλωση. Βλέπουμε από την εικόνα μας τους τελευταίους από αυτούς οι οποίοι πέρασαν τώρα από την πλατεία Κλασμόνος και κατευθύνονται προς το Σύνταγμα, όπου εκεί βρίσκεται ο Πέτρος Σιδερέας, άδεια εισαγωγής και πανεπιστημίου προς το παρόν. Αναμένουμε στη συνέχεια να δούμε και την πορεία των συνδικάτων. Ωραία, Σωτήρη, βλέπουμε εκεί τα πλάνα. Η οδό αυτή που βλέπουμε τώρα φαίνεται πως άδειασε. Αν και στα άλλο πλάνο που έχουμε και παρακολουθείτε κι εσείς, φαίνεται όλο το σώμα της διαδήλωσης που περνάει μπροστά από την Βουλή. Είναι η οδός... Πάμε λοιπόν στον Πέτρο Σιδερέα. Πέτρο... Λοιπόν, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε πλέον προς την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ. Το ΜΑΣ περνάει μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Πέτρο, λίγο πιο δυνατά και πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, σε παρακαλώ, άμα είναι εύκολο. Μ' ακούς καλύτερα τώρα? Ναι, σε ακούω καλύτερα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία βαδίζει πλέον η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Το μέτωπο αγώνα σπουδαστών αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βρίσκεται στη συμβολή της Βασιλής της Σοφίας με την Πανεπιστημίου, ενώ βλέπω και την ουρά της πορείας αυτή τη στιγμή να βρίσκεται και εκείνη πάνω στην ευθεία της Πανεπιστημίου, στην προέκτασή της, μπροστά από τον Ιωδανό στρατιώτη, με τελικό προορισμό τα προφύλαια. Νομίζω ότι η κεφαλή όπου να είναι πρέπει να φτάνει τα προφύλαια, αν δεν έχει φτάσει ήδη εκεί, οπότε έχω την εντύπωση ότι δεν μας μένουν παρά λίγα λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση του συνεχού συναλυτηρίου που πάμε. Ακούμε πάντως, Πέτρο, και ήχο από τα συνθήματα των διαδηλωτών. Ναι, σε πολύ λιαρό, αν θέλεις έτσι, τόνο. Οι διαδηλωτές φωνάζουν κάποια συνθήματα, περνώντας από την Πανεπιστημίου. Δεν είναι και τόσο συγκροτημένοι αυτή τη στιγμή οι διαδηλωτές, τουλάχιστον προς το πίσω μέρος της πορείας το οποίο περνάει αυτή τη στιγμή από μπροστά μου. Είναι εμφανές και από την εικόνα ότι βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου, χωρίς φυσικά τον οποιοδήποτε τρόπο εκτροχιασμό των πραγμάτων. Πάρα πολύ ήρεμα κύλησαν όλα. Το ΠΑΜΕ σε λιγότερο από μία ώρα ολοκλήρωσε την πορεία του, μία πορεία που είχε κυκλικό, αν θέλεις, χαρακτήρα. Ξεκινώντας την πλατεία Αυνομίας, διασχίζοντας την σταδίου, έφτασε στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, ανέβηκε
την Αμαλίας μέσω της όθωνος. Εκεί έκανε μία παύση περίπου 5 με 10 λεπτών προκειμένου να συμπτυχθούν οι διαδηλωτές, να συγκροτηθούν καλύτερα και εν συνεχεία ξεκίνησε και πάλι την κίνηση με κατεύθυνση προς τα Προπύλαια, όπου και θα δοθεί κατά πάσα πιθανότητα η λήξη της σημερινής κινητοποίησης. Πάντως, Πέτρο, η συμμετοχικότητα των συνδικάτων της ΓΕΣΕΑ δηλαδή δεν αυξήθηκε. Από ό,τι μας ενημέρωσε και ο Σωτήρης Κουλούδης, υπάρχουν συγκεντρωμένα γύρω στα 100 άτομα και άλλα 1.000 άτομα από κοινωνικές ομάδες και έξω από το Πανεπιστήμιο, από το Πολυτεχνείο. 100 άτομα με βροχή για την ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔ, νομίζω ότι είναι ένας καλός αριθμός, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Εδώ σου είπα και νωρίτερα ότι και με πολύ ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες δεν παρεμβρίσκονται ούτε στα καλέσματα τα οποία απευθύνουν οι ίδιοι. Επομένως, πάντα νομίζω όποιος παρακολουθεί τις κινητοποίησεις τους τελευταίους τουλάχιστον μήνες κρατάει πάρα πολύ μικρό καλάθι όσον αφορά τη συμμετοχικότητα στην ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ. Και νομίζω ότι είναι πολλές οι συνεχόμενες φορές που σε μία μέρα με γενική απεργία το ΠΑΜΕ καταφέρνει να κλέψει την παράσταση από την ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔ, μαζεύοντας όχι απλώς περισσότερο κόσμο, αλλά επί της ουσίας συγκεντρώνοντας πάνω του όλο το ρεζουμέ, εάν θέλεις, της κινητοποίησης, καθότι επί της ουσίας κινητοποίησης της ΓΕΣΕΑ και την ΑΔΔ με 100 άτομα. Νομίζω ότι όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο σκληρό, σαν να μην πραγματοποιηθεί τίποτε. Πέτρο, φάνηκε τελικά πως οι αφίσες που κόλλησαν ήταν περισσότερες από τους ίδιους τους διαδηλωτές. Ναι, πράγματι έτσι είναι, αλλά σου ξαναλέω, Έλενα, ότι δεν μου κάνει απολύτως καμία εντύπωση αυτό. Δηλαδή, εξ αρχής ερχόμενο σήμερα στην πλατεία Ομονίας για να καλύψω την πορεία του ΠΑΜΕ, αυτή την εικόνα περίμενα να έχω. Νομίζω ότι και ο Σωτήρης Κουλούδης πάνω κάτω θα ήταν υποψιασμένος για κάτι τέτοιο, το ξέρει και εκείνος πάρα πολύ καλά. Επομένως, νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή που δεν παρακολουθήσαμε σήμερα ήταν λίγο ως πολύ φυσική και αναμενόμενη. Πέτρο, θα ήθελες λίγο να μας επαναλάβεις και πάλι πού ακριβώς βρίσκεσαι, είστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος του σώματος? Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην συμβολή της Βασιλής Σοφίας με την Πανεπιστημίου, εδώ που περνάνε σιγά σιγά από μπροστά μας οι τελευταίοι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, ένα πανό ξεσηκωμός σε κίνδυνο κοινωνική ασφάλιση από τους συνταξιούχους Δημοσίου Αθήνας περνάει αυτή τη στιγμή από μπροστά μου και από πίσω βρίσκεται η ουρά της πορείας, η οποία έχει αποκοπεί από τον κυρίω σόγκο των διαδηλωτών. Υπάρχουν κάποιες νεκρές ζώνες πλέον μεταξύ των διαδηλωτών, πράγμα που δείχνει φυσικά και την αρκετά μεγάλη χαλαρότητα εντός εισαγωγικών εντός και ηρεμία που επικρατεί σήμερα τουλάχιστον την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Συνεχίζουμε, βλέπω εδώ πέρα τη διαδήλωση, φαίνεται ο κόσμος, κλείσαν τελικώς οι ομπρέλες, είναι όπως είπες και εσύ κάπως... Δεν υπάρχει αυτή η συνοχή που βλέπαμε στην αρχή της πορείας. Όσο πάνε και πιο πίσω αρχίζουν και χωρίζονται. Ναι, γιατί πλέον ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πορεία. Δηλαδή το μόνο που μένει τώρα είναι μια κοινή κίνηση των διαδηλωτών προς τα Προπύλαια, όπου εκεί και τυπικά πλέον θα διαλυθούν. Επομένως, αυτό εξηγεί νομίζω και την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πλάνο. Η σημερινή μια πορεία που εξ αρχής φαινόταν ότι θα είναι πολύ χαμηλή σε αυτή την κοινότητα όσον αφορά τις πιθανότητες να ξεφύγουν τα πράγματα και να συνεχίσουν έκτροπα. Επομένως, εξ αρχής και οι άνθρωποι που πάμε ήταν πάρα πολύ πιο χαλαροί σχετικά με τα μέτρα περιφρούρησης τα οποία έλαβαν. Έχουμε δει σε άλλες πορείες να μην μπορεί να πλησιάσει κυριολεκτικά κανείς τον όγκο των διαδηλωτών που πάμε, τα μπλοκ που πάμε, από την πάρα πολύ ισχυρή και αυστηρή περιφρούρηση που υπάρχει σήμερα, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δείγμα του ότι και οι ίδιοι άνθρωποι που πάμε σήμερα θεώρησαν ότι τέλος πάντων θα πρόκειται για μια κινητοποίηση αρκετά χαμηλής επικινδυνότητας, το οποίο συνήθως είναι και απόρρια χαμηλής συμμετοχικότητας εκ μέρους της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ. Όταν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ πραγματοποιούν μαζικότερες πορείες και εκτός από την πορεία του ΠΑΜΕ υπάρχει και άλλο ένα συλλαλητήριο το οποίο αριθμεί 10, 15 ή 20 χιλιάδες κόσμου, τότε και το ΠΑΜΕ
σκληραίνει εντός εισαγωγικών πάρα πολύ τα μέτρα περιφρούρησης, προκειμένου να διασφαλίσει την ακαιρεότητά του, αν θέλει, και την αυτούσια δράση της διαδήλωσης. Ωραία, Πέτρο, να σε αφήσουμε για λίγο, θα επανέλθουμε σε λίγο, να πάμε λίγο στο Σωτήρη το Σκουλούδι. Σωτήρη, σε ναι, ποιος... Να σου έλεγα ότι βρισκόμαστε στα προπύλαια, στο προσινό μέρος τώρα της διαδήλωσης, που ουσιαστικά είχε τέτοια φορά η πορεία που αλλάξαμε θέσεις με τον Πέτρο το Σιδερέα. Τώρα διαλύεται εδώ η συγκέντρωση. Ακούσαμε πριν από λίγο από το φορτηγάκι εδώ του ΠΑΜΕ να καλούν τους κεντρωμένους να παραδώσουν τον εξοπλισμό τους, δηλαδή τις σημαίες και τα πανό, κάτι το οποίο γίνεται αυτή την ώρα, το βλέπετε και από την εικόνα μας. Να πούμε ότι συνήθως οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ καταλήγουν στους στήλους του Λιβύου Διός και όχι στα προπύλαια, δηλαδή δεν ακολουθούσαν την κατεύθυνση. Συνήθως δεν ακολουθούν την κατεύθυνση που πραγματοποίησαν. Και σήμερα αρκετά μαζική λοιπόν η συμμετοχή, περισσότεροι από 6.000 οι διαδηλωτές. Τώρα βλέπουμε τους συγκεντρωμένους να φεύγουν κυρίως προς την Ομόνη και προς την πάνω πλευρά προς την Ακαδημίας. Κάπου εδώ λαμβάνει τέλος η πορεία του ΠΑΜΕ. Αναμένουμε βεβαίως στη συνέχεια να δούμε τους περισσότερους από 1.000 συγκεντρωμένους από την ΚΕΣΕΑ δηλαδή και διάφορους άλλους φορείς να ξεκινούν την πορεία τους από το πεδίο του Άρεως για να καταλήξουν κι αυτοί στο Σύνταγμα. Θα μπορούσες να κάνεις μία εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετέχοντων στη διαδήλωση. Της ΓΕΣΕΑ δεν δει μιλάμε. Αν αυξήθηκε μήπως... Δεν έχουμε αλλάξει αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έλενα, να επιθυμίσουμε είναι περίπου 100 στο πεδίο του Άρεως και περίπου 1.000 στο Μουσείο και στο Πολυτεχνείο. Βεβαίως. Θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα όταν περάσουν από μπροστά μας και τους δούμε, τους διαδηλωτές αυτούς, καθώς ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει από όσο γνωρίζουμε από το παιδί του Άρεως. Παρατηρήσαμε πολύ νέο κόσμο στα πλάνα μας. Ακριβώς, Έλενα, αυτό είναι κάτι για το οποίο, ας πούμε, πει ο Όρος, μπορεί να υπερηφανεύεται στο ΠΑΜΕ. Πολύ νέος κόσμος συμμετέχει στις διαδηλώσεις και μαζικά, μάλιστα, δεν φάνηκαν να επηρεάστηκαν από τον καιρό. Αυτό είναι ο ρυθμός των συμμεταχόντων στις διαδηλώσεις που συνήθως προσελκύει το ΠΑΜΕ. Έτσι έγινε λοιπόν και σήμερα. Περισσότεροι από 5.000 ήταν οι διαδηλωτές, οι οποίοι με τις ομπρέλες τους και παρά τις αντίξεις συνθήκες βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να διαδηλώσουν ενάντια στα μέτρα, ενάντια στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης που πλήττουν τους εργαζόμενους. Δεν κράτησε πολύ το συλλαλητήριο. Έλεγα περίπου μια μισή ώρα, 10.30 ήταν η συγκέντρωση, 12 παρά λίγα λεπτά που είναι τώρα και έχει ολοκληρωθεί τόσο το συλλαλητήριο όσο και η πορεία, το οποίο όπως είπαμε ακολούθησε μικρότερη κατεύθυνση από όσο συνήθως δεν διαλύθηκαν στους στήλους του Λουμπίου Διός, αλλά εδώ στα προπύλαια όπως βλέπουμε και από τα πλάνα μας. Ωραία, Σωτήρη, παρακολουθούμε και εμείς. Σε αφήνουμε για λίγο, πάμε στον Πέτρο Σιδερέα και επιστρέφουμε και πάλι σε σένα. Πέτρο, φάνηκε τελικώς πως έφτασαν στα προπύλαια οι διαδηλωτές. Ναι, και παρόλα αυτά η ουρά της διαδήλωσης βρίσκεται ακόμα μπροστά από τον Ιωταλό στρατιώτη. Βέβαια δεν είναι και πολύ αντιπροσωπευτικό αυτό πλέον, καθότι όπως βλέπετε και από την εικόνα είναι αρκετά αραιή διάταξη μπλοκ που πάμε πλέον. Επομένως δεν είναι μέτρο υπολογισμού το μήκος πλέον. Φορές, τόσο παρόλα αυτά, νομίζω ότι οφείλω να αναθεωρήσω συνολικό αριθμό και έχοντα πλέον τη δυνατότητα να δω όλους τους διαδηλωτές σε μια ευθεία, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να μιλάμε για έναν αριθμό κοντά ίσως και τα 10.000 άτομα. Όπως παρατηρήσαμε και με το Σωτήρη το Σκουλούδι, Πέτρο, είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους σήμερα. Ναι, κατεξοχήν αυτό συμβαίνει στις πορείες που πάμε. Το ΚΚΕ εν γέννη είναι αρκετά δημοφιλές σε σχολεία και πανεπιστήμια. Το ΜΑΣ δίνει αρκετά ισχυρή και δυναμική παρουσία για άλλη μια φορά σήμερα και νομίζω ότι και αυτή είναι μια εικόνα έτσι λίγο έως πολύ παγιωμένη, ένα κεκτημένο του ΠΑΜΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας όσον αφορά σε αυτές τις ηλικίες τουλάχιστον έχει μια αρκετά μεγάλη απήχηση και φυσικά γνωρίζεις καλά ότι οι άνθρωποι αυτών των ηλικιών που είναι εντεταγμένοι κάπου συμμετέχουν
και με πάρα πάρα πολύ μεγάλη μαζικότητα. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί τη μονίμως μεγάλη συμμετοχικότητα που υπάρχει στην τοπική που πάμε από ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, φοιτητές και μαθητές. Γρήγορα πάντως τελείωσε και το συλλαλητήριο μάλλον και η πορεία. Ήδη το φορτηγάκι του ΠΑΜΕ ζήτησε στους διαδηλωτές να του παραδώσουν τον εξοπλισμό, σημαίες και πανό. Ναι. Ναι, πράγματι έτσι γίνεται. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η πορεία έχει ολοκληρωθεί. Η κεφαλή, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει ήδη παραδώσει τόσο τις σημαίες όσο και τα πανό τους, και το μόνο που μένει είναι να διέλθουν και οι υπόλοιποι διαδηλωτές από την Πανεπιστημίου, να φτάσουν και εκείνοι στα προφύλλα, να παραδώσουν ό,τι υλικά έχουν πάνω τους, τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν, και στη συνέχεια θα διαλυθούν. Μια πάρα πάρα πολύ ήρεμη κινητοποίηση σήμερα, μια απεργιακή ημέρα που δεν θύμιζε και τόσο πολύ απεργιακή ημέρα, περισσότερο θύμιζε μια συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, καθότι αυτό ουσιαστικά μονοπόλησε το ενδιαφέρον δημοσιογραφικό ή όχι μόνο τη σημερινή κινητοποίηση. Αν Πέτρο, αυτό θα σε ρώταγα και εγώ τώρα για να κλείσουμε. Θα ήθελα να μου κάνεις έναν απολογισμό, να μου πεις ποια ήταν ουσιαστικά η εικόνα αυτή που είδαμε σήμερα και αυτή που είδες εσύ με τα δικά σου μάτια από το συλλαλητήριο. Η εικόνα που είδαμε σήμερα είναι, κοίταξε, η δική μου άποψη καταρχήν είναι ότι σήμερα το σημαντικό δεν είναι αυτό που είδαμε, το σημαντικό για άλλη μια φορά είναι αυτό που δεν είδαμε. Και αυτό που δεν είδαμε είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ΚΕΣΕ και την ΑΔΔ, και νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που το πιο ενδιαφέρον μάλλον ζήτημα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για την σημερινή συγκέντρωση, αλλά και επαναλαμβάνω για τη συγκέντρωση των προηγούμενων μηνών, είναι το για ποιους λόγους οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη ΓΕΣΕ και στην ΑΔΔ. Γιατί νομίζω ότι πλέον αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Η συζήτηση πρέπει να στραφεί στο για ποιους λόγους έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και όχι στο αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χρονικός ορίζοντας στον οποίο δεν πετυχαίνει την παραμικρή μαζικότητα η όποια κινητοποίηση της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ. Το ΠΑΜΕ είναι σταθερά το ΠΑΜΕ που είναι εδώ και τόσα χρόνια. Δηλαδή η συζήτηση δεν μπορεί να προκύψει από αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παγιωμένο και εκτιμένο για το ΠΑΜΕ, υψηλή συμμετοχικότητα και μαζική συμμετοχικότητα. Η συζήτηση πρέπει να στραφεί στους λόγους για τους οποίους δεν βρίσκονται σήμερα εδώ η πλατιά, η μεγάλη βάση των Ελλήνων εργαζομένων, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι γιατί δεν νιώθουν πλέον ότι εκπροσωπούνται ή ότι είναι άξιες και σε έκλεια, δηλαδή, να τους εκπροσωπούν. Νομίζω ότι εκεί λίγο έως πολύ θα έπρεπε να σταθούμε σήμερα και να δούμε πώς γίνεται τόσος κόσμος, ο οποίος και δύσκολα ζει και δυσαρεστημένος από την οικονομική πολιτική της χώρας είναι, να μην μπορεί να βρει έναν φορέα που να τον εκφράζει και να τον κατεβάζει στον δρόμο, γιατί πλέον, Έλενα, είναι ξεκάθαρο ότι και σε έγκαιρα δηλαδή εκφράζουν πάρα πάρα πολύ λίγο κόσμο. Πάντως, Πέτρο, να σου πω ότι ακόμα μέχρι και τώρα παραμένουν στους 100 οι διαδηλωτές της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ, ενώ είναι περίπου 1.000 διαδηλωτές στο Πολυτεχνείο και στο Μουσείο. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει και ιδιαίτερα τα πράγματα. Να σε αφήσουμε προς το παρόν, να σε ευχαριστήσουμε που μας μετέδωσες όλα αυτά για τις διαδηλώσεις, την πορεία και το συλλαλητήριο. Καλή σου ημέρα, Πέτρο. Πάμε στο Σωτήρη, το Σκουλούδι. Σωτήρη. Ναι, Έλενα, δεν έχουμε κάτι περισσότερο από τα προπύλα. Βλέπουμε τα μέλη του ΠΑΜΕ, τα οποία διαλύονται στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποιοι πιστεύουν σπίτι τους, κάποιοι άλλοι θα κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι συνθήκες είναι καλύτερες από τους προηγουμένους. Και πάλι να σου πω ότι άρχισε να πτυχαλίζει. Το ενδιαφέρον λοιπόν πλέον στρέφεται στην πορεία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔ και των υπόλοιπων φορέων. Όχι περισσότεροι από 1.500, οι οποίοι θα τους δούμε να καταφτάνουν αργότερα μέσω της σταδίου, λογικά από το πεδίο του Άρεως και από το Μουσείο, με σκοπό να καταλήξουν στο Σύνταγμα. Και μιας και δεν αναφερθήκαμε στα αστυνομικά μέτρα, να σας πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 κλούβες των ΜΑΤ πέριξ
των σημείων του πέριξης πλατείας Συντάγματος, ενώ στην Ηρόδο Αττικού, δηλαδή απέναντι από το, από το Μέγαρο Μαξίμου και στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι σταθμευμένες οι άβρες, τα δύο ειδικά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας που έχουν τη δυνατότητα της, που χρησιμοποιούνται για να διαλύουν διαδηλώσεις. Δεν φαντάζομαι να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Σήμερα εδώ και περίπου ένα χρόνο και από τότε που τα προμηθεύτηκε η ελληνική αστυνομία βρίσκονται σε επιφυλακή πάντα όταν υπάρχουν γενικές απεργίες. Μία ή δύο φορές έχει χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν. Τώρα φέρω ενδεικτικά ως πληροφορία σχετικά με την λήψη μέτρων της ελληνικής αστυνομίας για τη σημερινή απεργία. Εντάξει, Σωτήρη, πάντως δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ισχυρές οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Βέβαια, από την άλλη δεν χρειάστηκε, δεν ήταν και τόσο μεγάλη η συμμετοχή. Έλενα, σε όλο το μήκος της Σταδίου και της Πανεπιστημίου είναι απαρατήρητη η συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν κάποιοι αξιωματικοί οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με το να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους για το πώς πηγαίνει η πορεία ή βεβαίως για να λαμβάνουν τα αναγκαία τροχονομικά μέτρα. Υπάρχουν αστυνομικές συντημηρίες, πλατείας Συντάγματος, σε διάφορα σημεία. Αργότερα που θα μεταφερθούμε στο σημείο θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Σωτήρη, μας ενημέρωσες πριν ότι το φορτηγάκι ουσιαστικά του ΠΑΜΕ ζήτησε από τους διαδηλωτές να παραδώσουν τον εξοπλισμό. Φαντάζομαι ότι η κεφαλή του σώματος έχει ήδη παραδώσει τον εξοπλισμό. Οι περισσότεροι έχουν ήδη παραδώσει τον εξοπλισμό, Έλενα. Κάνει μια διαδικασία η οποία συνεχίζει να γίνεται. Από ρες άξιον βεβαίως που θα χωρέσουν όλα αυτά τα πανό και στη μέσα χωρούν στο συγκεκριμένο φορτηγάκι. Τώρα αυτό που ακούμε και βλέπουμε είναι ένα μπλοκ του ΠΑΜΕ από τη Νέα Σμύρνη, όλη μια γροθιά ενάντια στα μέτρα, δεύτερο ΕΦΑΛ Νέας Σμύρνης. Από εδώ ακούμε τη μικροφωνική. Τώρα, Έλενα, το ζήτημα της κομματικής συμμετοχής μαθητών σε πορείες είναι ένα ζήτημα το οποίο σηκώνει αρκετή συζήτηση. Το λέω και από την άποψη της διαδήλωσης των μαθητών, αλλά από τις οργάνωσεις τους σε κομματικούς μηχανισμούς. Το θέτω έτσι απλά ως ένα ζήτημα. Τους ακούμε τώρα εδώ να φωνάζουν συνθήματα. Να επαναλάβουμε ότι ήταν, όπως σημαίνει συνήθως, σημαντική συμμετοχή νέων και στη σημερινή διαδήλωση που πάμε. Άνοιξαν και πάλι, βλέπω, οι ομπρέλες, Σωτήρη, τελικά, έτσι. Για λίγο κράτησε ο ήλιος. Ακριβώς, Έλενα. Οι ψυχάδες που λέγαμε προηγουμένως γίνονται και πάλι έντονη βροχή. Έτσι θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα όλη τη μέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέχρι και τώρα, κάτι το οποίο βεβαίως έχει επηρεάσει και τη συμμετοχή των πολιτών στη σημερινή 24ωρη απεργία της Κεσέκια της Αδερή. Σωτήρη, για να κλείσουμε εμείς, θα ήθελα να μου δώσεις, πώς θα το πούμε, να μου κάνεις έναν τελευταίο απολογισμό από αυτό που εσύ είδες σήμερα και να μας το μεταφέρεις. Βέβαια, μας το μεταφέρεις ώρα τώρα. Απλά θα ήθελα έναν τελευταίο απολογισμό από τη σημερινή διαδήλωση πορείας Λαλητήριο. Ναι, κρατώντας επιφύλαξη, Έλενα, για την διαδήλωση της Έγκης στα Δεδίκη των υπολείπων φορέων που θα τις παρακολουθήσουμε και θα τους μεταδώσουμε στη συνέχεια. Αυτό που θα είχα να σχολιάσω είναι ότι η συμμετοχή του ΠΑΜΕ παρά τις κακές καιρικές συνθήκες κινήθηκε στα γνωστά επίπεδα, περίπου 7.000 ήσεις και λίγο περισσότεροι ήταν οι διαδηλωτές που πραγματοποίησαν ένα σύντομο συλλαλητήριο, μια μισή ώρα περίπου διήρκησε, ξεκίνησαν από την Ομόνοια, κατέληξαν στα Προπύλαια, στα συνθήματα κινήθηκαν στα γνωστά επίπεδα κατά των μέτρων της κυβέρνησης και υπέρ της ανάγκης για ανατροπή της πολιτικής αυτής που πλήττει τα λαϊκά στρώματα. Είναι περίπου αυτό περίπου είναι το κλίμα όσων ακούσαμε και είδαμε σήμερα μέχρι τώρα, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα δεν θα υπάρχουν και άλλοι διαδηλωτές, καθώς όλοι απομακρύνονται από το σημείο και όπως καταλαβαίνεις η βροχή συντελεί σε αυτό. Ωραία, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναέχουμε επικοινωνία μαζί σου, όπως και με τον Πέτρο τον Σιδερέα. Παρακολουθήσαμε όλοι μαζί την πορεία των εργαζομένων, των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ. Είδαμε τη χαμηλή συμμετοχή των συνδικάτων της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκπομπές. Να ξέρετε πως οι κάμερες του Ζούγκλα βρίσκονται παντού, όπως βρέθηκαν
και σήμερα σε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και ο Πέτρος Σιδερέας και ο Σωτήρης Σκουλούδης και ο Νίκος Βακόνδιος και ο Παναγιώτης Αγκούρης ήταν εκεί να μας μεταδώσουν όλες τις εξελίξεις, όλη την πορεία, να μας δώσουν εικόνα, να ακούσουμε ήχο. Από εμάς θέλουμε να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή Infotainment με την Kim Killian. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.